Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, στη σημερινή προς Ρωμαίους επιστολή του περικοπή που ακούσαμε προηγουμένως, κάνει λόγο για την αμαρτία και δείχνει ότι η αμαρτία, ενώ φαίνεται ότι είναι ελευθερία, όμως την πραγματικότητα είναι εχμαλωσία του ανθρώπου. Και κάτι χειρότερο. Η αμαρτία αποφέρει τον θάνατον. Έτσι γράφει συμπερασματικά. Τα γάρ οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Προφανώς αυτό που γράφει είναι σπουδαιότατον και έτσι μας ενδιαφέρει να το προσεγγίσουμε και να το ερευνήσουμε. Αναφέρεται το όλο χωρίον σε τρεις λέξεις. Αμαρτία, οψόνια, θάνατος. Και δείχνουν σαφώς το αίτιον και το αποτέλεσμα. Η αμαρτία φέρει τον θάνατον. Αλλά τι είναι αμαρτία? Πρέπει να ομολογήσουμε, αγαπητοί, ότι πολλοί μας χριστιανοί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αμαρτία. Έχουν αγνωσία της αμαρτίας με ανίποτα κακές συνέπειες στο θέμα αυτό. Επιπλέον, η έννοια της αμαρτίας φιλοσοφικά ή όπως οι αρχαίοι Έλληνες τη θεωρούσαν, είναι η αστοχία. Δηλαδή, όταν αστοχεί κανείς, αυτό λέγεται αμαρτία. Μάλιστα, ο Όμηρος χρησιμοποιεί την λέξη και μάλιστα το ρήμα αμαρτάνω και σημαίνει, έχει σημασία πολύ, αστοχώ, αποτυγχάνω, αποπλανώμε, χάνω, στερούμε, αμελώ. Και το περίεργο είναι ότι και σήμερα ακόμη στους πολλούς χριστιανούς μας και μάλιστα λογίους χριστιανούς μας υπάρχει αυτή η έννοια, όπως στον Όμηρο, αυτή η έννοια για την αμαρτία, δηλαδή ως αστοχία. Στο χώρο όμως της Αγίας Γραφής η έννοια της αμαρτίας έχει κάτι το πολύ βαθύτερο. Είναι βαρία προσβολή κατά του Θεού Δημιουργού. Αυτό είναι αμαρτία. Όταν προσβάλλω τον Θεό. Και είναι ικανή αυτή η αμαρτία να προκαλεί την πτώση του ανθρώπου, το χωρισμό του από το Θεό, τον θάνατον, τόσο τον πνευματικό όσο και τον σωματικό, και την αιωνία κόλαση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο διαφέρει η έννοια της αμαρτίας στους φιλοσόφους, στους σκεπτομένους ανθρώπους, από την έννοια την αγιογραφική. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η αμαρτία έχει ένα βαθύ θεολογικό χαρακτήρα. Και γιατί είναι ο χαρακτήρας της θεολογικός? Διότι προσβάλλει το Θεό ή έχει άμεση σχέση με το Θεό. Γι' αυτό έχει θεολογική διάσταση. Και προφανώς και το αντίστροφο. Η άφεση των αμαρτιών ή της αμαρτίας η άφεσης, δηλαδή η συγχώρησης, έχει πάλι θεολογικό χαρακτήρα. Γιατί ο Θεός θα είναι εκείνος ο οποίος θα συγχωρήσει. Και μόνον ο Θεός και κανείς άλλος.
Έτσι, είτε σαν προσβολή, είτε σαν άφεση, έχει θεολογική διάσταση και το ένα και το άλλο, και αυτό είναι εκείνο που ολότελα διαφέρει από το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα οι έξω άνθρωποι. Δεν είναι η αμαρτία καθόλου αστοχία. Προσέξατε το, γιατί κυκλοφορεί σε θεολογικούς κύκλους αυτή η αντίληψη, γι' αυτό επιμένω. Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι είπαν, όταν άκουσαν τον λόγο του Κυρίου σε εκείνο τον παράλυτο, αφέοντες οι αμαρτίε, τις δύνατε αφιένε αμαρτίας ή μη είσαι ο Θεός ορθός. Ποιος μπορεί να συγχωρήσει, να αφήσει αμαρτίες παρά μόνος ο Θεός ορθός? Το λάθος τους δεν ήταν σε αυτό το σημείο, αλλά στο ότι δεν είχαν αναγνωρίσει ήδη τον Ιησού Χριστόν ως τον ενανθρωπίσαντα Κύριον του Ισραήλ. Εκεί ήταν το λάθος τους. Και συνεπώς, αφού ήταν ο ενανθρωπίσας Κύριος του Ισραήλ, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, είχε συνεπώς το δικαίωμα να συγχωρήσει, αφού ήταν ο Θεός. Αλλά ποια είναι η φύση της αμαρτίας? Η φύση της αμαρτίας κατά την Καινή Διαθήκη είναι η ανομία, δηλαδή η μη τήρηση του νόμου, δηλαδή η παράβαση της εντολής του Θεού, η ανυπακοή στο θέλημα του Θεού. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή: «Και η αμαρτία εστίν η ανομία», όταν κάνεις εκείνο που ο Θεός δεν θέλει ή έρχεσαι σε αντίθεση με εκείνο που ο Θεός θέλει, τότε αναμφισβήτητα τελείς αμαρτίαν. Αλλά αξίζει να δούμε και πως οι πατέρες μιλούν για την αμαρτία, ο καθένας βλέποντάς την από μία σκοπιά. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει ότι αμαρτία είναι ο θάνατος της ψυχής και η ζωή της κακίας. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος σημειώνει: «Η δε αμαρτία εστί του καλού παρεκτροπή, ο μη φύσιστε και νόμος χαρίζεται». Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που βγαίνει έξω. Δεν χαρίζεται ούτε η φύση, δεν αφήνει περιθώρια ούτε η φύση ούτε ο νόμος. Όταν είσαι έξω από τη φύση, έξω από τον νόμο. Επί παραδείγματι, η ανηθικότητα, η πορνεία είναι έξω από τον νόμο, όχι έξω από τη φύση. Η ομοφιλοφιλία είναι έξω από τη φύση. Αυτή είναι η διαφορά. Έξω λοιπόν από τον νόμο, έξω από τη φύση. Και ακόμη λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ότι πτώσεις εστίν η αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Πτώσεις. Πέφτεις. Και ο Άγιος Κύριλλος, ο Αλεξανδρίας, σημειώνει ότι είναι κάτι το νόθον η αμαρτία και παρά φύσιν. Γιατί ο Θεός μας έπλασε να ζούμε κατά φύσιν. Όταν δεν ζω όπως ο Θεός θέλει, τότε δεν ζω κατά φύσιν. Και συνεπώς αυτό είναι η αμαρτία. Είναι το παρά φύσιν η αμαρτία. Γενικώς, αν επί παραδείγματι πιο κρασί, αυτό είναι κατά φύσιν. Εάν μεθύσω, αυτό είναι έξω από τη φύση, πέρα από τη φύση και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα ήθελα να σας τονίσω και να το γνωρίζουμε, πάντοτε ο Θεός δεν αντιφάσχει σε Αυτόν όταν λέγει και ζητά κάτι που νομίζουμε ότι είναι παραφύσιν. Πάντοτε ο Θεός ζητάει το καταφύσιν. Θέλετε? Και ο θάνατος ακόμη δεν είναι καταφύσιν, είναι παραφύσιν.
Αν ερωτήσετε γιατί ο Χριστός ανέστησε τουλάχιστον τρεις αναγραφόμενοι στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, αν όχι περισσότεροι, θα σας έλεγα, δια να δείξει την επαναφορά του ανθρώπου εις το καταφύσιν, ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, δεν έπρεπε να πεθαίνει. Έτσι λοιπόν, την αμαρτία, ό,τι βγαίνει έξω από τη φύση. Η αμαρτία, το κακό δηλαδή, η αμαρτία, λέω το κακό για να σας βοηθήσω λίγο να καταλάβουμε, έχει ουσία. Είναι ένα πρόβλημα που πάντοτε απασχόλησε τους φιλοσόφους. Το κακό έχει ουσία. Η αμαρτία έχει ουσία. Αγαπητοί μου, δεν έχει ουσία η αμαρτία. Διότι όλες οι ουσίες είναι δημιουργήματα του Θεού. Όποια ουσία και αν υπάρχει στον κόσμο αυτόν, είναι δημιούργημα του Θεού. Συνεπώς, εάν υπάρχει ουσία στο κακό, τότε δεν είναι δυνατόν παρά ο Θεός να έκανε την αμαρτία και το κακό. Άπαγε όμως. Άρα η αμαρτία δεν έχει ουσία. Τότε πού βρίσκεται? Βρίσκεται εις την προαίρεση. Ο διάβολος, ο οποίος είναι ο άνθρωπος, συγγνώμη, η φύση, το όν εκείνο που αμαρτάνει διαρκώς, είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν έκανε τον διάβολον αμαρτωλόν. Ο διάβολος ή το άγγελος αγαθός και έπεσε. Συνεπώς, πού είναι η αμαρτία? Είναι εις την προαίρεση. Προσέξατε, το είναι πολύ σπουδαίο. Όποιος κανείς σκέπτεται ή διάβασε φιλοσοφικά και θεολογικά, θα καταλάβει πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, η αμαρτία ουκ έστι της φύσεως, αλλά της κακής προαιρέσεως. Ομοίως λέγει ο Άγιος Μάξιμος, παρακοής έργων εστίν η αμαρτία. Είναι έργον της παρακοής. Θέλω να ακούσω, δεν θέλω να ακούσω. Οι πρωτόπλαστοι είπαν, δεν θα ακούσουμε το Θεό. Και αμέσως έγινε η αμαρτία. Πού ήτο? Στο δεν θα ακούσουμε το Θεό. Δηλαδή εις την προαίρεση. Το δε υλικό που αφορμάται εκ της προαιρέσεως για την αμαρτία είναι, τι λέτε? Είναι τρία πράγματα που αναζητεί ο άνθρωπος και, φυσικός, και φυσικά αμαρτάνει. Είναι η φιλιδονία, είναι η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Αυτά τα τρία που αποτελούν κεφαλάρι όλων των άλλων αρετών. Λέγει ο Αββάς Δωρόθεος, ασκητικός πατήρ, φιλιδονία. Φιλιδονία είναι κάθε τι που θα μου δώσει και θα μου παρέξει την ειδονή. Από τη γαστριμαργία μέχρι τα γενετήσια κλπ. Κλπ. Φιλιδονία, φιλοδοξία και φιλαργυρία, εξών συνίσταται πάσα αμαρτία. Από αυτά τα τρία, λέει, συνίσταται κάθε αμαρτία. Η αμαρτία, πρέπει να σημειώσουμε, ότι καταστρέφει την ελευθερία του ανθρώπου όπως την έδωσε την ελευθερία αυτή ο Θεός, και καθιστά τον άνθρωπον πραγματικά δούλων. Πασοποιών την αμαρτία, λέγει ο Κύριος, δούλος εστίν της αμαρτίας. Έχει αφεντικό την αμαρτία. Και ενώ μοιάζει ότι έχει στοιχεία ελευθερίας η αμαρτία, θέλω να κάνω αυτό γιατί έτσι μου αρέσει, αυτό θα με δουλώσει και θα γίνει αφεντικό μου η αμαρτία. Καταστρέφει λοιπόν, λιμένεται την ελευθερία η αμαρτία. Και θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή εισήλθεν η αμαρτία εις τον κόσμο, εννοείται, ελιμίνατο την ελευθερία και διεύθυρε την από της φύσεως
δεδομένην αξία. Κατέστρεψε τον άνθρωπο που έχει αυτή την αξία. Είναι εικόνα του Θεού λαμπρή και την ποδοπάτησε η αμαρτία την εικόνα αυτή του Θεού. Η ασθένεια έχει καμία σχέση με την αμαρτία? Βεβαίως ναι. Υπάρχει ένα θαυμάσιο χωρίον εις τη Σοφία Σιράχ στο 308 κεφάλαιο και λέγει εκεί: «Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει εις χείρας ιατρού». Όποιος αμαρτάνει απέναντι στο δημιουργό του θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Αχ, να μπορούσαμε αυτό να το βάλουμε στα νοσοκομεία μας, στα σχολιά μας, παντού, να το βλέπουν οι άνθρωποι. Όποιος αμαρτάνει στο Θεό θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Αλλά κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας? Όχι. Όχι. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ερωτά, πάντα τα νοσήματα εξ αμαρτημάτων? Όλες οι αρρώστιες είναι από αμαρτήματα? Και απαντάει, ου πάντα μεν, αλλά τα πλείωνα. Δεν είναι βέβαια, λέει, όλα, αλλά τα περισσότερα είναι από αμαρτίες. Πώς βρέθηκε η αμαρτία? Είπαμε, ξεκίνησε από την προαίρεση. Την επενόησε ο άνθρωπος? Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος δεν επενόησε την αμαρτία, αλλά από μόνος του την επενόησε ο διάβολος. Γι' αυτό και έπεσε. Ξέρετε τι συνέπεια έχει αυτό? Ο άνθρωπος, επειδή δεν επενόησε την αμαρτία από μόνος του, αλλά επλανήθηκε, παρεσύρθη, γι' αυτό έχει την δυνατότητα να μετανοήσει και να επανέλθει. Ενώ αντίθετα, ο διάβολος, επειδή μόνος επενόησε την αμαρτία, δεν δύναται να μετανοήσει. Εις τον αιώνα τον άπαντα, ποτέ εις την αιωνιότητα, δεν πρόκειται ο διάβολος να μετανοήσει. Η αμαρτία εις τον διάβολον είναι παγιωμένη, όχι στον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό ο διάβολος λέγεται από αυτόν τον ίδιον τον Κύριον ανθρωποκτόνος, ότι είναι απαρχής. Πάντοτε, μόλις είδε το δημιούργημα άνθρωπος, έσπευσε να τον φωνεύσει. Τον εφώνευσε διά της αμαρτίας. Διότι ο Θεός είπε στην παράβαση της εντολής του θα εισήρχεται ο θάνατος. Με τον τρόπο να αυτόν εφώνευσε τον άνθρωπο, γι' αυτό και λέει ο Κύριος το λέγει ότι είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Ακόμη τον αποκαλεί ο Κύριος πατέρα του ψεύδους. Ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων τον αποκαλεί αρχηγόν της αμαρτίας. Και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής σπορέα της αμαρτίας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διδάσκαλον και εισηγητήν της αμαρτίας. Διότι εισηγήθη εις τους πρωτοπλάστους την αμαρτία. Εξού και διάβολος διέβαλε τον Θεό εις τους πρωτοπλάστους, ψευδόμενος, ότι ο Θεός θέλει το κακό σας. Δεν θέλει να γίνετε θεοί. Πάντως, όπως είπαμε ήδη και πρέπει να το τονίσουμε, ότι στον άνθρωπο αρχή αμαρτίας η προαίρεση. Αν θέλω αμαρτάνω, αν θέλω δεν αμαρτάνω. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κακόν έσχατον η αμαρτία. Είναι το τελευταίον κακόν. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, ουδέν ούτως αλόγιστον ως αμαρτία. Δεν υπάρχει τίποτε το παράλογο όσο η αμαρτία. Αυτό, αγαπητοί, μπορούμε να το δούμε όταν έχουμε μία στοιχειωδώς καθαρή καρδιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός από την αμαρτία. Μεγαλύτερος παραλογισμός.
να δικήσεις τον άλλον, να τον σκοτώσεις, να τον κλέψεις, να βλασφημίσεις τον Κύριον, τι, να μεθύσεις, τι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός. Αλλά και αν σκεφτεί κανείς ότι με την αμαρτία χάνει τα πάντα, χάνει το Θεό, σας ερωτώ, υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός? Ουδέν ούτως ανόητον και μωρών και ραγδαίων. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτε το πιο ανόητο, τίποτε το πιο μωρών, τίποτε το πιο μανιώδες. Πάντα ανατρέπει και συγχύει και απόλυση ένθα ανεσπηδήσει. Όπου εισπηδήσει η αμαρτία, μπει η αμαρτία, εκεί όλα τα ανατρέπει, όλα τα μπερδεύει, όλα τα καταστρέφει. Φοβερόν πράγμα η αμαρτία. Θέλησε ο Ιερός Χρυσόστομος να την περιγράψει. Λέει, αν έπρεπε κάποιος ζωγράφος να την ζωγράφιζε την αμαρτία σε ένα ζωγραφικό πίνακα, άραγε πώς θα την παρουσίαζε, ακούστε τι λέγει. Αηδείς ειδήν, το να τη βλέπεις είναι μια αηδία φορτική και επαχθής, φορτική και βαριά. Και ήτης αυτήν ανέπλατεν ζωγράφος, αν κανείς θα ήθελε ζωγράφος να την ζωγραφίσει, ουκαν μηδοκία μαρτίν, ούτως αυτήν αναπλάτων. Νομίζω ότι δεν θα έκανε λάθος εδώ, αμαρτίν θα πει, θα έκανε λάθος να την αναπλάσει, ως τι? Γυναίκα την άθυρη όμορφων. Λέει, γυναίκα, επειδή είναι θηλυκού γένους η λέξη αμαρτία. Σε μια, λέει, σαν μια γυναίκα που έχει πρόσωπον θηρίου, βάρβαρον, πυρπνέουσαν, βγάζει από τα ρουθούνια της φωτιά, ατερπή, άσχημη, μέλαινα, μαύρη. Αυτή είναι η αμαρτία με δύο λόγια. Και η αμαρτία τώρα έχει το δικό της οψώνιον. Τι θα πει οψώνιον? Λέγει ο Θεοδόρητος ένας ερμηνευτής, των μισθών οψώνιον κέκλικεν. Τι θα πει οψώνιον? Θα πει μισθός. Τι είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στους στρατιώτες που πήγαν να τον επισκεφθούν? Αρκίστε της οψωνίης ημών. Να αρκίστε στο μισθό σας. Μη κάνετε εκβιασμούς να ζητάτε περισσότερα από τους ανθρώπους κρίματα. Ώστε λοιπόν τι θα πει ο ψώνιον, θα πει μισθός. Και ποιος είναι ο μισθός της αμαρτίας? Ο θάνατος. Και αυτός ο θάνατος έχει ένα ευρύ φάσμα. Θάνατος σημαίνει η απομάκρυνση από το Θεό και συνεπώς η απουσία του Θεού. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη δυστυχία στα ζώντα και λογικά όντα από την απουσία του Θεού? Είναι ακόμη η απουσία της Θείας Χάριτος. Είναι ο άμυρος του Θεού άνθρωπος, ο οριστικά και αμετάκλητα καταδικασμένος στη νέα αιωνία κόλαση και καταδίκη. Θάνατος όμως δεν είναι ο πνευματικός μόνον, είναι και ο βιολογικός. Και ο βιολογικός είναι συνέπεια του πνευματικού θανάτου. Πρέπει να ξέρουμε, ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο. Θα ήθελα να το μαθαίναμε κάποτε αυτό. Μη λέμε εκείνο το αθεολόγητον. Τι να κάνουμε. Ο Θεός έδωσε τον θάνατο και πεθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι. Φυσικό πράγμα είναι. Δεν είναι φυσικό πράγμα ο θάνατος. Ο θάνατος είναι μια μεγάλη καρικατούρα μέσα στην δημιουργία. Ο θάνατος είναι το πιο αφύσικο πράγμα. Γι' αυτό ανέστησε ο Χριστός κάποιους, για να δείξει ότι δεν είναι φυσική κατάσταση ο θάνατος. Και ο ίδιος ανεστήθη για να δείξει ποιος θα ήταν ο άνθρωπος εάν δεν αμάρθανε,
ή ποιος θα είναι εφ' εξής εάν προσκοληθεί εις τον Ιησού Χριστό. Και όπως εκείνος αναισθήθη, έτσι τώρα και ο άνθρωπος θα αναστηθεί, εφόσον όμως είναι πιστός εις τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός λοιπόν δεν έκανε τον θάνατον, ούτε τον πνευματικόν, ούτε τον βιολογικόν. Ακούστε τι λέγει στο βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος, ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία. Τον έκανε να μην πεθαίνει ποτέ. Φθόνο δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Αλλά με τον φθόνο του διαβόλου εισήλθε ο θάνατος εις τον κόσμο, διότι παρέσυρε ο διάβολος τους πρωτοπλάστους, τους ξεγέλασε και έτσι αμάρτησαν και εισήλθε ο θάνατος. Πρέπει να το καταλάβουμε, αγαπητοί. Στην σημερινή, στην πάντα πραγματικότητα και πολύ παραπάνω σήμερα όπως το βλέπουμε, των βιολογικών θάνατων ακολουθεί ο πνευματικός θάνατος. Βλέπουμε σήμερα τους ανθρώπους, ο αλήθεια, να κάνουν χρήση όλων των ειδονιστικών στοιχείων, από την ανηθικότητα, το εινόπνευμα, μέχρι τις ποικίλες καταχρήσεις του σώματος, μέχρι τα ναρκωτικά. Όλα αυτά οδηγούν και στον βιολογικό θάνατο. Κάνω έκκληση στην νοημοσύνη μας να προσέξουμε, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, ποτέ μην αναζητούν τα ειδονιστικά στοιχεία που οδηγούν εις τον θάνατον. Όντως τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Αγαπητοί, αφού η αμαρτία κατά των Ιερών Χρυσόστομων είναι το έσχατον κακόν, αυτή και μόνον αυτή πρέπει να φοβούμεθα. Τίποτε άλλο. Τίποτε μη μας τρομάζει. Ούτε απειλές ανθρώπων, ούτε αδικίες, ούτε η αφαίρεση της ζωής μας, όσο η αμαρτία. Ο Ιερός Χρυσόστομος μόνο αυτή είναι φοβήτο. Γι' αυτό ήταν γενναίος σε όλες τις περιπέτειες της ζωής. Ο Κύριος είπε, μιούν φοβηθείτε αυτούς, τους διώκτα σας. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γεένη. Πότε αυτό θα γινόταν? Όταν θα αμαρτάναμε. Η αμαρτία έχει επίγειες και αιώνιες επιπτώσεις. Πολλάκις δε ο λαός του Ισραήλ από την έρημο που έμεινε στα 40 χρόνια, σε όλη την ιστορική του πορεία, όταν αμάρτανε έπεφτε βαρύ το χέρι του Θεού. Αρκεί να θυμηθούμε μόνο ένα, τα λεγόμενα μνήματα των επιθυμιών, που πέθαναν χιλιάδες άνθρωποι γιατί επεθύμησαν όχι το μάνα που τους έδινε ο Θεός, αλλά τις τροφές της Αιγύπτου. Και πέθαναν από χολέρα, από δηλητηρίαση, με τα ορτίκια, και ονομάστηκαν τα μνήματά τους μνήματα επιθυμιών. Από την αμαρτία φυλάται μόνον ο φόβος του Θεού. Αυτό το φόβο του Θεού είχε ο Ιωσήφ και δεν αμάρτησε εις την Αίγυπτο με την γυναίκα του Πετεφρή. Σήμερα, αγαπητοί μου, ο φόβος του Θεού εξέλιπε. Οι πολλοί γινήκαμε αθεόφοβοι. Και όμως, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και ο φόβος Κυρίου αγνός. Αυτά λέει η Αγία Γραφή. Μόνον αν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αμαρτία, τι δύναμη έχει η αμαρτία και πού μπορεί να μας στείλει, τότε θα αρχίσει να γεννιέται ο αγνός φόβος του Κυρίου μέσα μας, όχι μόνο για να μας φυλάξει από την αμαρτία, αλλά και να μας ανοίξει οδούς αρετής και αγιότητος και ζωής. Αγαπητοί, μη ξεχνάμε ποτέ τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος.